Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Καλά. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Για γάμα. Καλά. Καλά όλα. Καλώς ήρθατε. Καλά όλα. Καλά. Δόξα Θεώ. Τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά όλα. Καλά. Καλά. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε τον νέο Υφυπουργό Ναυτιλίας στα Κύθυρα. Παλιό και καλό φίλο, τον κύριο Κατσαπάδο. Φέτος, Υπουργέ μου, συμπληρώνονται 120 χρόνια από την ανέλκυση του μηχανισμού των αντικυθύρων. Και σε αυτή την πλακέτα έχουμε χαράξει ένα κείμενο του 1901, το οποίο είχε γράψει ο Λυκούδης, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της υπηρεσίας Φάρων. Μάλιστα. Έφτασε πλοίαρχος. Και αναφέρεται στη φιλοπατρία. Και αναφέρεται στον κόπο, τον μόχθο και τον ιδρώτα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι βούτυξαν χωρίς μέσα τότε, πριν 120 χρόνια, και αντί να καρποθούν οι ίδιοι τα αρχαία για όφελός τους, τα παρέδωσαν στο κράτος. Και λέει λοιπόν, το πολύ συγκινητικό, παραδίδω, λέει, τα άσημα των μετριοφρόνων τούτων ηρώων ονόματα εις την δημοσίαν συμπάθεια. Ήθε πάντοτε τόσο έντιμα ονόματα να ηξιούντο της αναγραφής εν το τύπο. Και ένα πολύ συγκινητικό κείμενο. Το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι το alter ego για μας, τους νησιώτες, και θέλω δημόσια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, εκπροσωπώντας, πιστεύω, το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων, για αυτή την ευχάριστη εξέλιξη που είχαμε πριν λίγες μέρες για το δεύτερο δρομολόγιο, το επιδοτούμενο από Γήθιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση και με τα δύο πλοία, και με το τοπικό και με το περιφερειακό. Έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα να κάνουμε και στο θέμα της λιμενικής αστυνόμευσης κτλ. Αλλά νομίζω βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Θα συζητήσουμε βέβαια κατηδίαν και άλλα τοπικά ζητήματα. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό για την παρουσία του, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι συνεχής και συχνή στα Κύθυρα και νομίζω ότι θα γίνει ακόμα συχνότερη και υπό τη νέα του ιδιότητα. Εγώ σε ευχαριστώ, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δήμαρχο για την πάρα πολύ στενή συνεργασία την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, που με τιμά με την εμπιστοσύνη του και με το να μοιραζόμαστε σκέψεις, προβληματισμούς γύρω από το πανέμορφο Τσιρίγο και ήταν η Κύθυρα. Θεώρησα χρέος και υποχρέωσή μου και ήταν ένα αίτημα όλων των πολιτών των Κυθύρων και μου το έβαλε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος. Ήταν και μέσα στις συζητήσεις τις οποίες είχαμε κάνει από παλιά, ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να αυξηθούν τα δρομολόγια από το Γήθιο προς τα Κύθυρα. Οπότε, μέσα σε όλη αυτή την κρίση και στον εφιάλτη της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο σταλανίζει όλη την Ιφίλιο, αλλά και τη χώρα μας δυστυχώς, με χιλιάδες νεκρούς, με χιλιάδες θύματα και με πολλούς συμπολίτες μας να ταλαιπωρούνται μέσα και έξω από τις μονάδες της εντατικής θεραπείας, σήμερα, όπου η οικονομική κρίση ταλανίζει όλο τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα, θεωρώ ότι αυτή η νέα δρομολόγηση, το επιπλέον δρομολόγιο, θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά και για την τουριστική προσέλευση αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι και στην επόμενη σύμβαση, η οποία θα είναι τριετίας, θα συνεχίσουν να υπάρχουν δύο δρομολόγια. Οπότε σε μια σταθερή βάση θα ξέρουμε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ τακτική συγκοινωνία. Από εκεί και πέρα, η αγάπη μου για το νησί και η συνεργασία μου με τον Δήμαρχο όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, γιατί και ο στράτος, για να μην λέμε ο Δήμαρχος, αλλά και ο στράτος και εγώ, πιστεύουμε ότι όταν κάθεσαι και όταν αποκτάς ένα δημόσιο αξίωμα, η υποχρέωσή σου είναι πάντοτε να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα του πολίτη, της κοινωνίας και της πατρίδας σου. Οπότε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε υποχρεωμένοι, καταδικασμένοι εντός και εκτός εισαγωγικών, να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, να ενισχύσουμε τη χώρα μας για να μπορέσει να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω που το δικαιούται. Δικαιούται πολλά σκαλιά παραπάνω. Νομίζω ότι η κυβέρνηση
σωστά έπραξε και προχώρησε σε ένα οριζόντιο πρόγραμμα εμβολιασμού για τα νησιά μέχρι 10.000 κατοίκους. Αυτό έγινε κατόπιν ενός πάρα πολύ σοβαρού σχεδιασμού. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, βέβαια, εσείς έχετε το προνόμιο να έχετε ένα σύγχρονο νοσοκομείο με πάρα πολλές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, να τη θέσει με άλλα πολύ μεγαλύτερα νησιά τα οποία έχουν σοβαρά υγειονομικά προβλήματα. Αλλά η κυβέρνηση θεώρησε ότι είναι υποχρέωσή της και πρέπει πρώτα και κύρια να εμβολιάσει οριζόντια τους κατοίκους των νησιών. Λόγω των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις διακομιδές, μέσα από αυτή την τραγωδία την οποία ζούμε, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Όταν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε η κυβέρνηση έδειξε τη συμπαράστασή της και την αλλογή της απέναντι στους νησιώτες. Έχετε αυτό το προνόμιο σε σχέση με τους πολίτες της υπηρετικής Ελλάδος. Με μεγάλη χαρά ενημερώνουμε και ενημερώθηκα και σήμερα ότι προχωράει με πολύ γοργούς ρυθμούς και ότι είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των κυθύριων στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται και σήμερα να παρακαλέσω, όχι να ζητήσω, να παρακαλέσω όλους όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και είναι κάτοικοι των κυθύρων να πάνε να το κάνουν. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Το εμβόλιο είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Το εμβόλιο μπορεί να μας δώσει τις ζωές μας πίσω και αυτό θα είναι η μεγάλη επιτυχία. Να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για να απαλλαγούμε μία ώρα γρηγορότερα από αυτόν τον εφιάλτη τον οποίο ζούμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με τον Δήμαρχο και είμαι πολύ αισιόδοξο ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια καλύτερη μέρα και για τα κύθρα αλλά και για την πατρίδα. Να ρωτήσω και εγώ με κάτι ένα λεπτό. Θα το βάλω στο γραφείο μου, βέβαια, και να το διαβάσω αφού πρέπει να το διαβάσω. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτή η αισιοδοξία, σε ό,τι, ειδικά σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας με τα νησιά, δεν ισχύει μόνο για μένα εδώ ως Δήμαρχο Κηθείρων, αλλά ισχύει και για όλους τους συναδέλφους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, τουλάχιστον τους 8 αυτούς δημάρχους που μου έχουν κάνει την τιμή να με έχουν εκλέξει πρόεδρο στο δίκτυο το οποίο έχουμε φτιάξει, το Δίκτυο Νήσων Αττικής, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο. Και σήμερα ανακοινώνω ότι πολύ σύντομα στον Πειραιά θα κάνουμε μία τελετή και θα υπογράψουμε μία σύμβαση για την εκπόνηση ενός μεγάλου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των 8 Δήμων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ακριβώς, το οποίο έχει ήδη ανάδοχο, τώρα είμαστε στα διαδικαστικά. Πιστεύω αρχές Ιουνίου, φέτος το Δίκτυο Νήσων Αττικής κλείνει 5 χρόνια λειτουργίας και μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια λειτουργίας έχει καταφέρει να υλοποιεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και στους 8 Δήμους, που είναι το πρόγραμμα Leader, είναι το πρόγραμμα Αλληλεία, το οποίο σχετίζεται με τους ανθρώπους της θάλασσας κτλ. Και βέβαια είναι και άλλα προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η πρόσφατη στήριξη που πήρε το Δίκτυο Νήσων από την Περιφέρεια και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Πατούλη και την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Βόγρη, γιατί με μια δράση ορίμανσης μελετών τα κύθυρα αυτή τη στιγμή με ταχύτατες διαδικασίες οριμάζουν το πολυπόθητο σφαγείο. Mm-hmm. Το οποίο, αγαπητέ Κώστα, ξέρεις ότι είναι ζωτική σημασία. Ακριβώς, και είσαι τόσα χρόνια που βοηθείς και στο λέμε συνέχεια και πλέον πήρε το δρόμο. Είναι ζωτική σημασία και δράτω με τις ευκαιρίες και εγώ μετά από αυτό που είπε, γιατί εγώ πάντοτε πιστεύω ότι το ρητό ισχύει σε διενώσει και είναι πολύ αξιόλογη η προσπάθεια η οποία γίνεται από τους 8 νησιωτικούς δήμους, από τα 8 νησιά του Σαλονικού. Βέβαια, φυσικά, μιλάω με πολλούς συναδέλφους μου από τα 12 νησιά και μου λένε εμείς έχουμε μια δύσκολη κοινωνική περιφέρεια, έχουμε 15 νησιά και λέω και εγώ έχω νησιά και πολλά νησιά, αλλά αυτό τώρα είναι για να γελάσουμε λίγο. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα έχετε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή μας, γιατί και εμείς έχουμε φτιάξει 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μετά το τελευταίο νόμο, τον οποίο περάσαμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μέσα από το πρόγραμμα Νέαρχος, όπου κοιτάζουμε να έχουμε μια ολιστική αντιμετώπιση γύρω από όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, αλλά και μια ολιστική αντιμετώπιση γύρω από τον σχεδιασμό των λιμενικών, των οποίων πρέπει να γίνει για λιμενικές εγκαταστάσεις και για την ανάπτυξη, την ναυτιλιακή και τη θαλάσσια,
Μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να κλείσουμε χρήματα και πόρους για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη δράση και των 8 νησιών αυτών, αλλά και το κάθε νησί με μονομερό. Γι' αυτό το λόγο θα τρέξουμε τις μελέτες που μας χρηματοδοτήσατε πρόσφατα. Ένα μεγάλο ποσό για το Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων, για 4 πάρα πολύ σημαντικές λιμενικές μελέτες. Η σημαντικότερη βέβαια από τις οποίες είναι η Μαρίνα, το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών που λείπει αυτή τη στιγμή από τα Κύθηρα, ώστε σύντομα να φέρουμε μελέτες όριμες για να μπουν στον έργο. Και κλείνω με το εξής. Το καλοκαίρι θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για τα 5 χρόνια του δικτύου Νήσων Αττικής. Θα θέλαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον φίλο Κώστα, ως κεντρικό και βασικό ομιλητή αυτής της εκδήλωσης στον Πειραιά. Με μεγάλη χαρά, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.